Θύμα άγριου ξυλοδαρμού έπεσε η Μικαέλα Φωτιάδη που έγινε ευρέω γνωστή μέσα από τη συμμετοχή της στο GNTM. Στη δημόσια ανάρτησή της αναφέρει χαρακτηριστικά «Κανείς δεν με σακατεύει εμένα, απλώς με προκαλεί και εκεί που προκαλείς να περιμένεις και αντιδράσεις. Θα μιλήσω, μόλις μου φύγει ο πονοκέφαλος. Κατά τα άλλα είμαι μια χαρά και σας ευχαριστώ για το ενδιαφέρον. Να μην εμπιστεύεστε κανέναν, ο καλύτερος μπορεί να γίνει ο χειρότερος. Τα φιλιά μου ακόμη σε ανάρτησή της γράφει «Έστειλε ε, τα ανθρωπάκια του τελικά, ο Μπράβο, να σε χαίρονται». Την ανάρτηση αυτή έκανε στους στενούς της φίλους και δημοσίευσε παράλληλα φωτογραφίες στις οποίες φαίνονται μελανιές στο πρόσωπό της. Η ίδια μίλησε στην εκπομπή Σούπερ Κατερίνα το πρωί της Τετάρτης 7 Φεβρουαρίου και είπε χαρακτηριστικά Πονάω. Ακόμα δεν μπορώ να μιλήσω. Έφαγα πουνιά στο κεφάλι δυνατά. Ακόμα δεν έχω καταλάβει τι έχει συμβεί και για ποιο λόγο. Εμένα με άρπαξαν και έκανα επίθεση γι' αυτό. Έφαγα πολλέ μπουνιέ και ο μόνο λόγο που τη γλίτωσε εκείνο και τι έφαγα εγώ είναι επειδή δεν ήξερα αν είχε κάποιο όπλο ή μαχαίρι. Προ το παρόν θέλω απλά να συνέλθω. Χτύπησα τόσο πολύ που μέχρι και εμετούσε έκανα χθε και τώρα ζαλίζομαι πολύ.